Γιατί μας έχουν παίξει τον τελευταίο καιρό είναι ο Δημοκράτος Σαμαράος νέο μεταξύ. Ζάπιο 2. Ζάπιο 2. Ο μεγάλος πολεμιστής. Ο μεγάλος πολεμιστής δεν αφήνει την καρέκλα. Ο μεγάλος πολεμιστής βλέπει την καρέκλα. Χρεπ! Και την αρπάζει για να κυβερνήσει. Ο Σαμαράς αντί να κάνει αυτό, τι έκανε, κρυβόταν στο τηλέφωνο. Μπορεί να είχε κλείσει το κινητό μου τυχόν και τον έπαιρνε από μαδρέο και δεν είχε ξεφύγει. Και αφού εν πάση περιπτώσει απεδείχθη, αφού λοιπόν κατάλαβε ότι δεν θα κυβερνήσει, βγήκε όλος έμπλεος χαρά και ηρεμία και λέει ευτυχώς δεν θα κυβερνήσω. Γιατί? Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Ντόνι Σαμαρά, ξέρετε, είναι πολύ απλό. Ο Ντόνι Σαμαρά λέει διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Παραδιαπραγμάτευση. Ζάπιο 2. Λέει διάφορα τέτοια. Προσέξτε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιος θα ψηφίσει Σαμαρά για να πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και ο Σαμαράς το ξέρει. Αυτό που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουν, θα ψηφίσει αυτό που του λέει θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σαμαράς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Αν λοιπόν κυβερνούσε προχθές, θα φαινόταν στον κόσμο το ψέμα. Είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν, ο στόχος Σαμαρά ποιος είναι? Να ψηφίσει το Πασόκ το μεσοπρόθεσμο. Και μετά να πες το Πασόκ, αφού θα ξεδίσει το μεσοπρόθεσμο, να έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και να μας λέει τα επόμενα χρόνια. Εγώ δεν θέλω καθόλου αυτό το μεσοπρόθεσμο. Το συχαίνομαι. Αλλά τι να κάνω, σέβομαι τη συνέχεια του κράτους και την υπογραφή του Πασόκ. Το έχει ξανακάνει αυτό, όταν δίχασε το ίδιο του το κόμμα και ίδρυσε την πολιτική άνοιξη και μετά έκανε ειρήνη με το κόμμα. Όλα αυτά ήταν δικά του εσωκομματικά και εν πάση περιπτώσει των κομμάτων. Τώρα είναι για την Ελλάδα. Εγώ το λέω από τώρα. Δεν νομίζω να ξεχωρίζουν να έχουν. Το λέω από τώρα γιατί θέλω οι φίλοι που μας βλέπουν να το θυμούνται. Το σχέδιο Σαμαρά είναι να ψηφίσει το Πασόκ μόνο του για να εφαρμόσει τα μέτρα Σαμαράς φορτώνοντάς τα στο Πασόκ. Αυτό το πρόβλημά του, αυτό το σχέδιό του, χαλάει μόνο στην περίπτωση που το Πασόκ πέσει πριν την ψήφιση του μεσοπροθέσμου. Να ολοκληρώσω ότι όλο το οικείο μου περιβάλλον, έως και τα στελέχη του γραφείου μου, συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζοντας Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, άρα λοιπόν, τώρα. Όχι, ξέρω, είναι πασίγνωστο και όσοι με γνωρίζουν. Θα πήγαινα και εγώ να τον ψηφίσω, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, αλλά θα γινόταν κόλλα στα κανάλια, θα νομίζω ότι προχωρώ στη Νέα Δημοκρατία. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει, θα σου βάλω και σως για να γλιστράει. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένας.